Ναταλία μου, ήρθε η κακιά η ώρα. Ήρθε η στιγμή της αντεπίθεσής μου. Το παράκανες, Ναταλία μου, με το σύριαλ «Είναι στιγμές». Λες γι' αυτό ο κύριος Νινιός να ανέφερε αυτό στο ρόλο ως επιβεβαίωση για την αφοσίωσή σου ως φανατική τηλεθεάτρια της σειράς? Υπάρχουν δύο άντρες στη ζωή σου, υπήρξαν δύο άντρες. Ένας πήρε την περιφρόνησή σου και ο άλλος την αγάπη σου. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αν είχα φερθεί κάποια στιγμή στη ζωή μου όπως θα έπρεπε, θα ήμουν τώρα μέσα στην καλή χαρά. Παλιό επεισόδιο, αυτό είναι καινούργια. Αντί βρε να ευχαριστείτε, βρε. Δεν τρέπεστε, βρε. Γρηγορόπουλε, αρχίζει πόλεμο. Αρχίζει ο εμφύλιος. Τι ωραίο αυτό. Μέσα στην εκπομπή. Αντί να με ευχαριστείτε, βρε, που ο πρωταγωνιστής της σειράς μας διαφημίζει, βρε. Μου βάζετε και χέρι. Όχι, αλλά πρέπει και στιγμή να πει στη Μάλφα κάθε Σαββατοκύριακο στις 10. Φαντάζεσαι να γίνει. Ή να περάσει από κάτω, σου περάγει. Να γίνει η Μάλφα στη δικιά τη κάμερα και να έλεγε κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 στον Αλφα και να έκλεινε το επεισόδιο. Ναι, ναι. Ή ο Νιός να λέει δεν μπορώ να δω τώρα. Βλέπω, είναι μέσα στην καλή χαρά. Έτσι. Παιδιά, ειλικρινά ευχαριστούμε θερμά ως εκπομπή τον κύριο Γιώργο Νινιό για τη διαφήμιση. Μάλλον αυτό είναι ανταλλαγή διαφήμισης. Διαφημίζουμε εμείς κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι συμψηφιστικό. Διαφημίζει ο Γιώργος Νινιός από το ρόλο του. Θα ήμουν μέσα στην καλή χαρά και το είπε και το τόνισε. Περίμενα μια ατάκα για την Μέση Μάλφα. Στο επόμενο. Μεσάκι, παιδιά. Ναι, μεσάκι επόμενο, ήθελα επόμενο. Κάτι τόσο και από σένα. Στο επόμενο. Κάτι. Έπρεπε να πει θα σου να μέσα στην καλή χαρά. Κάτι. Ήθελε κάτι και από την Μπέση. Στο επόμενο. Και μετά να πει κάτι και ο Μπισμπίκης. Και μετά να πει κάτι και η Δρακουλάκη. Όσοι έχουν περάσει. Μια τακούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Γρηγορόπουλε. Αρχίζεις πόλεμο. Πόλεμο θες, πόλεμο θα έχεις. Το ότι δεν θα απαντήσει με ένα καλεσμένο στο Μέγκα εδώ δεν είχα μια σημασία. Ποτέ τον ποτόν. Όχι, εντάξει. Όχι, μια χαρά. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα κάτι να λέμε και για. Για τα κλεμμένα όνειρα. Κατεπηγόντως. Ξεκίνα. Κάτι. Πολύ ωραίο το βιντεάκι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Γιατί από προσάντα. Να εξηγήσω γιατί φαντάζομαι ότι οι λόγοι θα είναι πάρα πολύ προσωπικοί. Και θα έχουν να κάνουν οι λόγοι της με αυτά που ζήσανε δηλαδή μαζί. Προφανώς. Στα χρόνια της υπομονής. Στα χρόνια της υπομονής. Έκανε πολύ ωραία τάκα. Πολύ ωραία τάκα. Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Προφανώς δεν είναι τώρα οι δυο τους με στην καλή χαρά για να κλείσουμε. Πάμε στις διαφημίσεις. Να έρθει και ο Νινιός και η Μάλφα. Πολύ ωραία τάκα. Πολύ ωραία τάκα. Άκου λέει, θα ήμουν τώρα μέσα στην καλή χαρά. Πω. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Κόλλησα εγώ εκεί τώρα. Λοιπόν.